μείνει παρέα μας. Ούκο λίγη και εκλεκτή, παρακαλώ, Βαλή, έτσι. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από την κυρία Μαρία Ζάγκα, που την έχουμε κοντά μας, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλό φθινόπωρο. Όμορφες καλές εκπομπές να έχετε. Όχι, και όμορφες καλές τιμές να έχετε. Και όμορφες καλές τιμές να έχετε. Έχουμε. Τα σόβρακα μας έχετε πάρει. Τα βρακιά σας πήρατε. Δεν τα πήραμε. Μισά σας τα πήρατε. Όχι, εμείς δεν παίρνουμε βρακιά. Αν πάτε στο πρατήριο της κυρίας Ζάγκα, έχει ένα δικό. Για πείτε. Όχι. Πολύ δυσάρεστες εκπομπές. Ειδήσεις. Να δώσουμε και λίγο χαρά στον κόσμο. Να δώσουμε, να βάλουμε λίγο φως. Να δώσουμε και ένα μήνυμα καλό. Μετά. Πρώτα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά. Του μου του καλημέρα στον κύριο. Καλημέρα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, εδώ δικός μας άνθρωπος, δικηγόρος, και ο κύριος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών. Επίσης δικός μας άνθρωπος, για να δούμε τα της τσέπης μας και τα της ακρίβειας. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης του Καημού. Έτσι, και της απόγνωσης. Πάντως είμαι περίεργος να ακούσω τι καλό έχεις. Πάλι εδώ εσύ. Ναι, εγώ πάλι. Αυτό το πρεμεντήτης, δηλαδή, πάντου χώρεται. Πού ξεφύτρωσε. Μπήκα. Πάντα μαζί. Λοιπόν, πάντως είμαι περίεργος να ακούσω τι καλό έχεις να μας πεις. Τι καλό έχω να πω, ναι. Να το πω. Ναι. Ωραία, λοιπόν, ναι. Να το πω. Ναι. Ότι το καλοκαίρι όλο. Αργά για να το γράψουμε τίτλο πάντα. Γράψτε. Έτσι. Σημειώστε, παρακαλώ. Το καλοκαίρι όλο, ναι, ήταν οι τιμές πτωτικές, σταθερά πτωτικές τα καύσιμα. Έτσι. Μην το γράψετε αυτό. Όχι, γράψτε το, γράψτε το. Είδαμε μια μικρή πτώση το καλοκαίρι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, ήταν σταθερά πτωτικές. Τώρα όμως, τώρα. Τώρα άρχισε λίγο να τσιμπάει ελαφρώς. Πόσο είναι? Η αμόλυβδη είναι, θα μου πείτε τώρα, δύο πακέτα υπάρχουν, να είμαστε πάλι τίμοι. Το ένα λέει 1,70 κι άνω, το άλλο λέει 1,60 και κάτω. Καταλάβατε τι εννοώ. Το 1,60 και κάτω ξέρουμε ότι. Είναι απαγορευτικό. Είναι λάθος. Μπράβο, που πουλάνε κάτω από τη χονδρική τιμή των δηληστήριων. Άρα είναι αδύνατον. Τσίμπησε η τιμή της αμόλυβδης, να μας πεις. Η αμόλυβδη είναι 1,72-1,75 Αττική. Αυτό βάζω. Τσίμπησε η τιμή της αμόλυβδης. Τέτοια εποχή πέρσι ήταν γύρω στο 1,90. Το πετρέλαιο έσπασε το 1,50 προς τα κάτω, 1,48-1,47. Πέρσι λοιπόν τέτοια εποχή, που περιμέναμε και εμείς το πετρέλαιο θέρμανσης, πουλάγαμε 1,90 την αμόλυβδη. Και το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,30-1,31. Εάν μείνει αυτή η τιμή προς τα κάτω, γιατί σήμερα ξημερωθήκαμε το τιμή Brent το βαρέλι 72,30, κάτι τέτοιο, πτωτικό. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Απ' την άλλη, να το ξέρετε όμως ότι η παραγωγή στη Μέση Ανατολή, όταν βλέπουν πτωτικές τιμές, τι κάνουνε, σταματάνε την παραγωγή. Για να κρατήσουν υψηλά τις τιμές. Έχουμε και αυτό. Και συνεχίζονται και οι πόλεμοι. Μάλιστα. Αυτό είναι το εξωτερικό κομμάτι. Στην Ελλάδα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια αισιοδοξία ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξεκινά 15 Οκτωβρίου, θα είναι χαμηλότερη τιμή από πέρσι. 1,30-1,31 ξεκινήσαμε. Υποθέτουμε θα είναι 1,14, 1,12, 1,15, δεν ξέρουμε. Περιμένουμε και τις επιδοτήσεις. Ένα λεπτό. Για τις επιδοτήσεις έχω να πω κάτι. Ναι. Εμείς εδώ και 15 χρόνια διεκδικούμε μείωση του ειδικού φόρου. Μιλάω για πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, έτσι. Θα τα πείτε στο Μητσοτάκη, γιατί. Τα λέω στο Μητσοτάκη και ξέρει. Όχι, και. Και ξέρει, τα λέω. Και κατέβηκα για τις εκλογές και δεν το σταμάτησα το να λέω. Και το πλήρωσα. Δεν πειράζει, εγώ θα το λέω. Γιατί είμαι πρόεδρος και εκπροσωπώ και τον κλάδο και τον καταναλωτή. Είμαι σωστά ξεκάθαρη. Σωστά. Είμαι ξεκάθαρη. Άρα λοιπόν ο κλάδος διεκδικεί εδώ και 15 χρόνια μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί σας ακούνε. Γιατί δεν τους συμφέρει, να το πω καθαρά. Ναι. Γιατί αν μειώσουν τον ειδικό φόρο, χάνουν το μεγάλο πακέτο που δίνουν στα επιδόματα. Όχι επιδόματα λοιπόν, γιατί μπορεί να πάρει κάποιος επίδομα και ο άλλος που έχει περιουσία, αλλά δεν παίρνει εισόδημα. Άρα η τιμή του πετρελαίου θερμάσεις προβλέπεται χαμηλότερη από πέρσι. Όχι με τα σημαίνα δεδομένα. Άρα να μην βάλουμε θα είναι. Ναι, και μας κερμάσουν στα μανταλάκια τηλεθεατές. Έτσι όπως πάει. Σου λέει στο Μητσοτάκη παπαγαλάκια. Πέρσι ήταν 1,90 τέτοια εποχή αμόλυβδη. Τώρα είναι γύρω στο 1,72. Ναι. Είμαι ξεκάθαρη. Ναι. Άρα η τιμή, όσο είναι χαμηλή, και το πετρέλαιο θέρμανσης θα βγει χαμηλό. Ναι. Άμα αύριο ξημερωθούμε και έχει πάρει ξαφνικά μια άνοδη, γιατί τρελάθηκαν έξω στο και ανέβασαν οι παραγωγοί, θα έχουμε τιμολόγια. Μην το ξεχνάτε, έχουμε από ό,τι είχαμε ποσοστό κέρδους τέλος Αυγούστου του 2021, έχουμε εμπλαφών μέχρι
Πάντως να πούμε στους τηλεθεατές. Δεν μπορεί κανείς να μας... Να πούμε στους τηλεθεατές, Μαρία. Όχι, ένα λεπτό. Ότι και να πέσει τιμή... Δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι παίζουμε με τις τιμές. Έχουμε τον πλαφόν. Είμαστε κλειδωμένοι. Αυτό μας απαλλαγεί. Ναι, αλλά λέει και ο καταναλωτής. Όμως πηγαίνω και βλέπω σε ένα βενζινάδικο, λέω εγώ τώρα στην Αθήνα, 1,60 και πηγαίνω σε ένα άλλο και το βλέπω 2,10. Και έχουν συμβεί και τα έχουμε καταγράψει και εδώ στο δελτίο. Το είπα στην αρχή για να μην αφήσουμε τρύπες, ότι υπάρχει 1,70 και 1,60. Κάνουμε στα ράφια τους detective να τους κάνουμε και στο βενζινάδικο. Ένα λεπτό. Τι έχω πει, εγώ λέω, μην περπατάτε και ψάχνετε φτηνές τιμές. Δεν υπάρχουνε. Στην Ελλάδα όσο είναι 60% ειδικός φόρος το καύσιμο, τελείωσε το παραμύθι στη δυσβεσία. Άρα όπου βλέπω ποια πολύ χαμηλή τιμή, τι πρέπει να σκεφτώ. Πονηρεύεστε, να πονηρεύεστε. Δεν μπορεί ο άλλος να πονηρεύεστε ότι δεν είναι βενζίνη αυτό. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι βενζίνη, λογικά. Συγγνώμη, μου ανοίξει πάλι πληγή. Αυτό μου λες. Πριν 20 μέρες. Ποιο πιάσανε 15 μέρες. Μαγαζί, ακούστε παρακαλώ. Πρατήριο το οποίο είχε νοθευμένο καύσιμο 85%. Μα αυτός δεν πουλούσε, πρε παιδιά, βενζίνη. Διαλύτες πουλούσε. Διαλύτες. Το κλείσαμε για 2 χρόνια. Μπράβο. Να το πω όμως και το καλό. Είναι η μοναδική κυβέρνηση που τόλμησε να πει, προσοχή, πιάνω κάποιον να νοθεύει, να κλέβει, να έχει λαθρέο. Να. Δεν τον κλείνω για 10-15 μέρες, τον κλείνω για 2 χρόνια. Αφήστε που εμείς. Τι σημαίνει το κλείνω, συγγνώμη, τι σημαίνει. Κλείνω. Ένα λεπτό. Λουκέτο. Το σημείο πώλησης εκεί, κλείνει. Αν πάω εγώ και το πάρω. Κλείνει. Τελειώνει το σημείο πώλησης. Το σημείο εκείνο. Το σημείο πώλησης τελείωσε. Εκεί κλείνει, δεν μπορεί να ανοίξει τίποτα άλλο. Είναι κλειδωμένο. Και όχι μόνο μπορεί αυτό. Να αγοράσει, να το πάρει άλλος. Εκεί κλείνει. Για 2 χρόνια είναι σφραγισμένο. Είναι δεσμεύεται δηλαδή. Αυτό δεσμεύεται. Είναι καλό. Αν και εμείς θέλαμε διαπαντός, κάντο μανάδικο, κάντο κομμωτήριο. Να φύγει από εκεί. Γιατί μετά... Ξέρουμε, το αφημί τα κατακαβγαίνει. Το βράδυ έκλεισε, το πρωί έχει καινούριο αφημί. Είναι τα παιχνίδια που παίζουν. Τώρα λοιπόν έχει κλειδώσει και όχι μόνο αυτό που φωνάζω χρόνια. Να βρούνε τον πελάτη και οι μαμάδες σε εταιρείες. Ο ΣΕΠΕ. Άρα, δεν μπορεί, δεν μπορεί να δίνεις. Χαμηλή τιμή, νοθευμένο καύσιμο. Άκουσε να δεις. Εγώ δεν λέω το φθηνό δεν είναι καλό, αλλά όσα μαγαζιά πιάνουν με νοθεία, με κλεμμένα, με κλεπατίες που κλέβουν, είναι φθηνά. Τώρα, συγγνώμη, θα με τρελάνετε. Μπορεί κάποιος να πουλάει... Κάτω από ποια τιμή να πρέπει πουλάει... να παραξενεύει τον καταναλωτή. Να πω κάτι. Υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών. Είναι ελεύθερο. Μπαίνει ο καθένας. Τώρα δεν είναι εύκολο, δει... κυρία Ζάγκα, για όλους. Να σου πω, πας εσύ στον οποιοδήποτε γιατρό. Όχι. Το ψάχνεις. Έτσι, λοιπόν, και το πρατήριό σου θα το έχεις ελέγξει. Και θα πας εκεί για βενζίνη για το αυτοκίνητό σου. Αλλιώς χάνει εργατόρες. Απλά δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι τηλεθεατές, το αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό βγαίνουμε. Γι' αυτό ενημερώνουμε. Σας ρώτησε ότι προσοχή, ο προσοχή. Κάτω από πόσο πρέπει να μας πονηρεύει, να μας παραξενεύει. Κάτω από 1,70. Χριστός και Παναγία. Δηλαδή 1,63 βλέπω βενζίνη. 1,60. Με πήραν τηλέφωνο ήμαρτον. Κυρία Ζάγκα μου λέει πετρέλαιο κίνησης. 1,33. Όχι στους Χριστός. Κυρία Ζάγκα, θέλω να πω. Πού το βρήκε αυτό το 1,33. Πού το βρήκε. Ναι, αλλά είναι δελεαστικό. Μήπως εκείνη τώρα ανέβαινε η τιμή. Έλα τώρα. Μάρκα με έκαψες. Όπως ερχόμουν στο σταθμό, είδα πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 1,59. 1,59. 1,59. Ορίστε, είδες, μάρτυρας. Συγγνώμη, μόνο εγώ το είδα. Πολλοί το βλέπουν. Ο ηλεκτρικός μηχανισμός δεν το βλέπει. Αυτό. Λοιπόν, θα πω κάτι. Εσείς δεν το βλέπετε. Ενώ... Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ και χτυπιέμαι. Και γι' αυτό με έχουν απέναντι. Λέω, ενώ το σωματείο ή η ομοσπονδία ή οποιοδήποτε. Μόνο εμείς οι καταναλωτές τα βλέπουμε αυτά. Το βλέπει και ο κλάδος. Και λέω, και ναι, και λέω εκεί ο ηλεκτρικός μηχανισμός που είναι. Όταν φεύγει, όπως λέτε εσείς, η βενζίνη από το δηληστήριο στο 1,63, στο 1,65. Πώς το πουλάς εσύ 1,58. Για να πουλήσει 1,70. Έχει λογική. 1,59. Έχει λογική. Πώς είναι δυνατόν, το έχει αποθηκευμένο κάπου. Πριν την πανδημία και το έβγαλε σήμερα. Τότε θα πρέπει να καταργήσουμε αυτό που λέγεται παρατηρητήριο τιμών. Θα πρέπει δηλαδή να μην μπαίνω στη πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και να βλέπω πού είναι το χαμηλότερο καύσιμο για να βάλω. Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα. Με αυτό τώρα. Το χαμηλότερο καύσιμο δεν παρατηρείς. Θυμίζεις τα παρατηρητήρια στα καμένα δάση. Ναι. Τώρα, συγγνώμη, είναι αυτό που έμαθα κιόλας, λέει ότι θα βγάλουν, λέει, λίστα με μπαγαζιά φτηνά. Θα τα τσεκάρεις ότι είναι φθηνά. Αλλιώς τον μπαίνεις τον άλλο στο λαιμό σου. Και θα πω κάτι και ας μην κοπεί. Όπως πριν πολλά χρόνια... Θα το κόψουμε στο μοντάζ. Όχι, θα το κόψετε. Όπως πριν χρόνια με το χρηματιστήριο που βγήκαν και είπανε είναι ασφαλές και έπαιξε όλη η Ελλάδα και ξεβρακώθηκε. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Ωραία. Όταν γίνονται δημόσια δηλώσεις, να σωστό, προσέχουμε. Μην προτρέπουμε κάπου που δεν το ξέρουμε. Να πω, η ΑΕΔΕ κάνει έργο. Συγχαρητήρια. Η οικονομική αστυνομία κάνει έργο. Δεν είναι εύκολο, γιατί απειλείται και η ζωή τους. Το ξέρω. Κάνουν έργο.
και τα τσιπάκια τώρα που έχουν μπει, σύνορα, τελωνία, στα μπλωτά, με το ναυτιλιακό πετρέλαιο που θα αρχίσει τώρα το καύσιμο, η θέρμανση, τι θα γίνει, πάρτι. Αν λοιπόν τα τσιπάκια αυτά λειτουργήσουν, δηλαδή υπάρχουν στις θέσεις αυτές οι κατάλληλοι, οι αδιάφθοροι άνθρωποι, θα έχουμε αποτέλεσμα. Λέει ένας φίλος ο Στέργιος, ναι, δένει μήνυμα και λέει, αν μπείτε στη συγκεκριμένη εφαρμογή που αναφέρει, ναι, είναι αρκετές. Το παρατηρητήριο, Ναι, είναι αρκετές, όχι, είναι και άλλες εφαρμογές. Ναι. Θα δείτε, λέει, σε πρατήρια της ίδιας εταιρείας εξωφρενικές διαφορές στις τιμές. Ναι. Στην ίδια εταιρεία. Ναι. Και είναι αυτό που είπατε, κυρία Ζάγκα, ότι πρέπει και η ίδια εταιρεία να δει τις ευθύνες της. Ναι, ποιους εμπιστεύεται να έχουν τη φίρμα στην επιχείρησή τους. Όταν λέω στην εταιρεία, καλά, αυτό να είναι τον αλήτη. Γιατί δεν τον κλείνεις, κυρία Πού Ζάγκα, θα τον κλείσω, μου λέει, είναι εύκολο εκεί μπροστά, κύριε άνθρωπο. Να συμφωνήσουμε σε κάτι, ότι για κάθε φορά κάνουμε την ίδια κουβέντα και δεν αλλάζει τίποτα. Και θα την κάνουμε όσο δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά να πω κάτι, και ο καταναλωτής από τη στιγμή που ενημερώνεται, αυτό φτάνει τώρα. Αυτό δεν για όλα. Όχι, δεν όχι, είναι δεδομένο. Δεν φταίει, μην το λες αυτό. Έχει και αυτό την ευθύνη του. Ένα λεπτό. Δεν έχεις την ευθύνη σου. Κυρία Ζάγκα, έχουν οι καταναλωτές. Όταν... Ένα λεπτό, έχουν την ευθύνη για τα πάντα οι καταναλωτές. Την ευθύνη για να βρίσκουν τη φθηνή τιμή στο ράφι. Την ευθύνη για να βρίσκουν τη φθηνή βενζίνη. Την ευθύνη για να βρίσκουν το φθηνό νίκη. Την ευθύνη για όλα την έχει ο καταναλωτής. Και δεν είναι όλοι οι καταναλωτές εδώ στην Αθήνα, που είναι πιο εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στα χωριά, είναι μεγαλύτερη ηλικία, που δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ρίσα, άκου να σου πω. Σωστά μιλάς. Αλλά γι' αυτό τα μέσα ενημέρωση, και ευχαριστούμε σαν κλάδος, μας βοηθάτε να βγαίνουμε προς τα έξω εκπρόσωποι, αρκεί οι εκπρόσωποι που βγαίνουμε του κλάδου να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, είπατε εντάξει, καθαρά, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως τα θέλαμε. Να σας πω κάτι, γιατί είπατε μια πικρή αλήθεια. Για πείτε μου. Και έφυγε στον αέρα και δεν την πιάσαν εύκολα οι τηλεθεατές, όχι όλοι. Μπορεί κάποιοι να βοηθήσουμε λίγο αυτού. Να βοηθήσουμε. Μιλήσατε για τους αχυρανθρώπους. Ναι. Εδώ τώρα θα κουνήσει το κεφάλι του κύριου Τσουκαλάς και ο κύριος Φρεμπετίτσο, γιατί αδικούμε τους υπόλοιπους, αλλά επειδή είναι μέσα στα κρατήρια και στα δικαστήρια. Όταν διαπιστώνεις κυρίως στο ποινικό δικαστήριο, σε ακροματικές διαδικασίες ποινικού, ότι πολλοί άνθρωποι που είναι άνθρωποι του κοινού ποινικού εγκλήματος ή και του οργανωμένου εγκλήματος, ούκο λίγα πρατήρια έχουν ως δώρο από αφεντικά, αυτοί προφανώς στις τιμές στις δικές τους μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, γιατί έχουν τη δυνατότητα να διαφεύγουν της κριτικής, της κρίσης, αλλά και του ελέγχου. Και γιατί όμως. Γιατί πίσω από αυτούς βρίσκονται άνθρωποι ισχυροί, ισχυροί είτε με τη δύναμη των όπλων, είτε με τη δύναμη των λόγων, σωστά, είτε με τη δύναμη της επιρροής της κοινωνικής. Ορθό. Σωστό. Να τα σωστό βάζουμε και αυτά. Να το λέμε. Γιατί το αυτά, λέμε. Μάνι, μαζεύστε 10-15 που ξέρουμε. Πόσες δολοφονίες. Μαζεύονται αρκετές δεκάδες πρατήρια. Αν αυτές οι δεκάδες πρατήρια κατεβάζουν τιμή στον πάτο, επηρεάζουν την εικόνα που έχετε στην κοινωνία εσείς και οι συνάδελφοί σας. Τι είπες τώρα. Τελευταία δεν είχαμε δολοφονία σε πρατήρια. Είναι άλλο θέμα, αλλά να τα λέμε όλα. Είναι άλλο θέμα, έχει δίκιο. Απλά για τους αχυρανθρώπους που λέει ότι οι αχυρανθρώποι δεν είναι απλό πράγμα. Είναι βαρύ πράγμα πίσω. Ορίστε. Να φύγουμε σιγά σιγά. Ακούστε. Τη στιγμή που ένα μαγαζί πουλάει κάτω από την τιμή κόστους, δεν είναι επαγγελματία. Τέλειος, το τον ενδιαφέρει να ξεπλύνει το χρήμα του, να τελειώσει. Ήθελα εντάξει να εξηγήσω ότι δεν είναι τόσο απλό αυτό που λέτε. Έχει βαρύ παιδί από πίσω. Ξέρουμε πολύ καλά. Πάμε παρακάτω. Πολλά μαγαζιά διηγούνται μέσα από τις φυλακές.